Ας μην γελιόμαστε. Επανειλημμένα οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να προστατέψουν κυρίως εκεί που ήταν η πελατεία τους. Και που ήταν η πελατεία τους ήταν κυρίως ο δημόσιος τομέας. Και οι συνταξιούχοι και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν ένας από τους λόγους οποίους είχαμε. Ο άλλος που είναι προβληματικός σε σχέση με, με την αύξηση της φορολογίας, σε σχέση με τις δαπάνες, είναι ότι συνήθως δεν πιάνει στους στόχους κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα περιοριστεί ο μισθός του κ. Τσακλόγλου από 100 στα 90, ξέρουμε σίγουρα ότι θα έχουμε μια περικοπή 10 ευρώ. Όταν λέμε ότι θα αυξήσουμε τη φορολογία στα αγαθά που καταναλώνει ο κ. Τσακλόγλου από το 20% στο 30%, εκείνο δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα αντιδράσει ο κ. Τσακλόγλου, αν ενδεχομένως το 30% δημιουργεί σκιές για συναλλαγή με τον πολιτή και το καθεξής. Οπότε συχνά αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει, ενώ κάναμε διάφορες εκτιμήσεις που λέγαμε ότι όταν κάνουμε το φόρο από το Α στο Β θα πετύχουμε το χ ψι ω, τελικά δεν το πετυχαίνω.